Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διεκτητών Ακινήτων εξέδωσε ένα σύντομο οδηγό για την εφαρμογή τη μείωση του ενοικίου κατά 40% που προβλέπουν οι πράξει νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση τη κρίση του κορονοϊού. Σύμφωνα με τον οδηγό, πρόκειται για τα μισθώματα Μαρτίου και Απριλίου 2020 για τι επιχειρήσει που έκλεισαν υποχρεωτικά και τα μισθώματα Απριλίου για όσε χαρακτηρίστηκαν ω πληττόμενε. Οι εμπόροι και οι επαγγελματίε δικαιούνται μείωση 40% στο ενίκιο τη επαγγελματική του στέγη. Οι εργαζόμενοι, απολυμένοι ει αναστολή εργασία, δικαιούνται μείωση 40% στο ενίκιο τη κύρια κατοικία του και τη φοιτητική κατοικία τέκνου του που φυτά σε άλλη πόλη. Στι μισθωτέ οι σύζυγοι, δικαίωμα μείωση υπάρχει μόνο όταν ο εργαζόμενο που τέθηκε σε αναστολή είναι ο ίδιο δηλώμενο ω μισθωτή τη κατοικία στο μισθωτήριο και στην εφαρμογή μισθώσεων του Taxis.net. Σε περίπτωση συμμισθωτών που μόνο ο ένα εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή εκ των πραγμάτων θα υπολογιστεί στο δικό του μερίδιο του ενικίου, δηλαδή θα είναι 20%. Όταν ο τεθεί σε αναστολή, είναι ο σύνικο σύζυγο του μισθωτή, τότε τυπικά δεν δικαιούνται καμία μείωση και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτητών Ακινήτων προτείνει να ισχύσει και εκεί μείωση του μισθώματο 20%. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκηση του δικαιώματος μείωσης είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Εργάνη. Από όλου ανεξαίρετα τους επαγγελματίες μισθωτές, ακόμη και από αυτούς που δεν απασχολούν προσωπικό ή τους εργαζόμενους μισθωτέ, Με το ονοματεπώνυμο αφημί Ιδιοκτήτη», «Διεύθυνση Ακινήτου», αντίγραφο τη οποία παραδίδεται στου εκμισθωτέ. Αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, τότε οι μισθωτέ χάνουν την έκπτωση του 40% και οφείλουν ολόκληρο το μίσθωμα γιατί είναι απαράδεκτη και άκυρη αυθαίρετη καταβολή μειωμένου μισθώματο. Αντίστοιχα, οι εκμισθωτέ, λόγω τη έλλειψη δήλωση, χάνουν και αυτοί όλε τι προβλεπόμενε φορολογικέ ελαφρύνσει και μοιραία θα φορολογηθούν για ολόκληρο το μίστομα το οποίο θα αναγκαστούν να διεκδικήσουν δικαστικά και χωρί καμία έκπτωση. Οι ιδιοκτήτε δικαιούνται τετράμινη η άτοκη αναστολή τρεχουσών οφειλών. Μείωση 25% των τρεχουσών οφειλών Μαρτίου, που ισχύει όμω μόνο για όσου έχασαν ενίκεια από επαγγελματικέ μισθώσει. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσημα ότι εξετάζει τη θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για του ιδιοκτήτε ακινήτων, στου οποίου καταβάλλεται μόνο το 60% του μισθώματο με βάση τα μέτρα που υλοποιεί ή ανάλογα με τα χαμένα ενίκεια.